μοναδικό θέαμα στην Καλαμάτα, με την κεντρική πλατεία να έχει μετατραπεί σε ένα υπαίθριο στάδιο αγώνων άλματος επί κοντό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και βέβαια μέσα θα τα αποδείχνουμε για να στηρίξουμε και τα επόμενα βήματα. Μαθητές και μαθήτριες από το πρωί της Παρασκευής έφταναν να δουν από κοντά και να γνωρίσουν το άθλημα, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ξεκίνησαν οι επίσημοι αγώνες γυναικών και ανδρών που κράτησαν έως αργά το βράδυ. Πολύ ψηλό Οι αγώνες εκτός σταδίου στόχο είχαν να φέρουν κοντά και να γνωρίσουν οι πολίτες τον κλασικό αθλητισμό. Σπουδαίοι αθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Σερβία έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, ενώ δεν έλειψαν οι καλές επιδόσεις. Είναι όντως πάρα πολύ δυνατή αυτή η διοργάνωση. Σκεφτείτε ότι η Αθήνα δεν το κάνει φέτος για ευνόητους λόγους. Είναι ευκαιρία να το θεσμοθετήσουμε και γιατί όχι από του χρόνου να του δώσουμε ακόμα μια μεγαλύτερη νότα και να το κάνουμε όπως στο Ίνσμπουργκ της Αυστρίας που ήταν και με μήκος μαζί. Είναι μια σκέψη που θα τη δούμε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους τους ανθρώπους της περιοχής που βοήθησαν. Γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και είναι ένα γεγονός που θα βοηθήσει το άλμα επί κοντό και στην Ελλάδα. Είναι σπουδαίο γεγονός αυτό το οποίο γίνεται στο χώρο εδώ της Καλαμάτας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δήμαρχο και τον Πέτρο τον Παπαδόπουλο, καθώς και τους φορείς της Καλαμάτας που στηρίζουν δυναμικά αυτή την ωραία προσπάθεια. Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ακρίτας 2016 υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Καλαμάτας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας.